Υπάρχει και ένα θέμα που πρέπει να τους πιέσετε και εσείς, γιατί έχετε ευαισθησία. Ναι. Δεν μπορεί να τους κόβουν την ασφάλιση και το εμβλιάριο υγείας επειδή μείνανε άνεργοι. Όχι, μην λες, παιδιά. Δεν γίνεται, πρέπει να ασφαλιστούν. Όχι. Αυτό το ποσό θα πάει για να μην τους το κόβουν. Ας το ποσό, Σοφία μου. Λέμε τώρα να θεσμοθετηθεί, διότι δεν μπορεί σε καιρούς κρίσης, έμεινες δύο μήνες, πέντε μήνες άνεργος, να μην έχεις ασφάλιση. Πρόσεξε, σου λέει, το ταμείο θα κλείσει και θα μείνουν και οι υπόλοιποι ανασφάλιστοι. Άρα γι' αυτό πάει αυτό το ποσό εκεί να καλύψει αυτούς τους ανθρώπους. Η ασφάλιση είναι κοινωνική προτεραιότητα. Είναι αναγκαίο, ναι. Τι είναι κοινωνική προτεραιότητα. Όχι, εννοούμε πρώτη προτεραιότητα. Αλλά άμα γίνει στάση πληρωμών, εσείς πιστεύετε ότι θα έχουμε φάρμακα. Ακούστε, επειδή εμεί δεν φτάσουμε στη στάση πληρωμών. Γιατί αυτό ακούω τώρα. Εδώ συζητάμε ότι πρέπει το ίδιο το κάνω σε αυτήν την κυρία. Έμεινε χωρί δουλειά. Ψάχνει για δουλειά, δεν βρίσκει δουλειά, δεν μπορεί να σε ανασφάλιση. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν μπορεί να ψωμπάζει το σκυλί. Αυτό ότι τα πράγματα θα ήταν χειρότερα αν δεν οδηγούσατε εκατομμύρια ανθρώπου στην καταστροφή είναι ξεπερασμένο. Εμείς εδώ πέρα αφηγούμαστε μια δημοσιονομική πραγματικότητα η οποία βλέπουμε ότι κοινωνικά.